μεγάλη, αδελφοί μου, σήμερα. Η Εκκλησία μας τιμά το γενέθλιο του βαπτιστού του Χριστού, του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου, του προδρόμου. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι μία εξέχουσα μορφή στην εκκλησιαστική ιστορία και πραγματικότητα. Είναι εκείνος που οδοποιεί, λιένει τον δρόμο για να βαδίσει ο Χριστός και είναι προάγγελος του κηρύγματος του Χριστού. Το τελευταίο κήρυγμα του Ιωάννου πριν αφαιρέσουν τη ζωή του είναι «Μετανοείτε, ίγκηκε η Βασιλεία των Ουρανών, μετανοήστε γιατί έφτασε ο χρόνος να πραγματοποιηθεί η Βασιλεία των Ουρανών». Από εκεί ξεκινά ο Ιησούς Χριστός το κήρυγμά του. Ακριβώς εκεί που το άφησε η φωνή του Λόγου, έτσι τον λέει η Εκκλησία μας, ο Άγιος Ιωάννης. Και η αρχή του κηρύγματος του Χριστού είναι «Μετανοήστε, γιατί έφτασε ο καιρός της Βασιλείας». Πού είναι η Βασιλεία? Το ίδιο το Ιερό Ευαγγέλιο λέει ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Μέσα μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Και αν δεν βρούμε τον Θεό μέσα μας, δεν θα το βρούμε ούτε σε τούτη τη ζωή, ούτε στην άλλη. Μόνο όσοι ψάξουν εντός τους θα βρουν τον Κύριο της δόξης. Και θα δώσουμε το λόγο στον Απόστολο Παύλο, που τον ακούσαμε να μας λέει: «Εκείνον που είναι ασθενής κατά την πίστη, να το δέχεστε, αλλά όχι δια συζητήσεις γνωμών». Ο ασθενής στην πίστη δηλαδή έρχεται στην Εκκλησία, η Εκκλησία του Θεού δηλαδή η σύναξη των πιστών χριστιανών τον αγκαλιάζει, όχι όμως για να ζητήσει τη γνώμη του, αλλά για να συνταχθεί αυτός που προσέρχεται στην εκκλησιαστική κοινότητα με τη γνώμη ολοκλήρου της κοινότητος. Δεν ζητάει δηλαδή η Εκκλησία τη γνώμη μας, αλλά εμείς συντασσόμαστε με τη γνώμη της Εκκλησίας. Διότι η γνώμη της Εκκλησίας είναι το θέλημα του Θεού, όπως έχει εκφραστεί στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη διαγραπτού λόγου και όπως εκφράζεται στην εμπειρία όλων των Αγίων της Εκκλησίας. Από την αρχή των Αγίων της Εκκλησίας, που ουσιαστικά πρωτομάρτης είναι ο Άγιος Στέφανος από τους ανθρώπους, μέχρι και τον τελευταίο Άγιο που τούτη την ώρα που μιλάμε ζει, που υπάρχει ανάμεσά μας στην Εκκλησία, έχουν την ίδια βεβαία και αταλάντευτη πίστη οι Άγιοι μας. Εμείς αυτόν την πίστη μιμούμεθα. Δεν κοιτάμε τους ασθενείς την πίστη, ούτε τα λάθη δεσποτάδων και ιερέων, αλλά κοιτάμε αυτό που οι Άγιοι ζουν. Και οι Άγιοι ζούσαν, ζούνε και θα ζούνε τον Χριστό για πάντα. Όμως εδώ ο Απόστολος Παύλος μας δίνει συνταγές, ούτως ώστε και η πίστη μας να μεγαλώνει, αλλά και η συνύπαρξή μας στο εκκλησιαστικό σώμα να μην παρεμποδίζει του ενός την ύπαρξη ή ύπαρξη του άλλου. Ο ένας που πιστεύει, λέει, ότι επιτρέπεται να φάγει απ' όλα, αλλά ο ασθενής τρώγει λάχανα. Εκείνος που τρώγει, ας μη φερηφορνεί εκείνον που δεν τρώγει, και εκείνος που δεν τρώγει, ας μην κρίνει εκείνον που τρώγει, διότι ο Θεός τον έχει δεχθεί. Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένον υπηρέτη? Δεν έχεις δικαίωμα, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, να κρίνεις εσύ αδελφέ μου και εμείς αδελφοί μου να κρίνομαι ουδένα. Διότι για να τον κρίνουμε τον άνθρωπο δεν πρέπει να ξέρουμε μόνο τα εξωτερικά στοιχεία του πώς πράττει, αλλά και τι γίνεται στην καρδιά του και τι σκέπτεται ο νους του. Μη όντες παντοδύναμοι, εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρουμε ούτε
την καρδιά του ανθρώπου και πώς επεξεργάζεται τα πράγματα, ούτε πώς ο νους του ανθρώπου εκείνη την ώρα σκέπτεται. Γι' αυτό μας λέει ο Μέγας Παύλος, μην κουράζεται ο ένας τον άλλον. Ο ένας έμαθε να τρώει από όλα τα πράγματα του Θεού, είναι ευλογημένος γι' αυτό. Ξέρετε, εδώ λέει για την διαμάχη των καθαρών και ακαθάρτων ζώων. Οι Εβραίοι, κατά τις διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, θεωρούσαν ακάθαρτα ζώα το χοιρινό και κάποια άλλα και δεν τα έτρωγαν, όπως δεν τα τρώνε μέχρι σήμερα και οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που προσέρχονταν στο Χριστό, που ήταν από τους εθνικούς, από τους ειδωλολάτρες και έτρωγαν τα πάντα τα ανθρώπινα πράγματα, όλα τα κρέατα και αυτά που απαγόρευε ο νόμος. Και τους λέει ουσιαστικά ο Μέγας Παύλος ότι εμείς δεν ήρθαμε να συνεχίσουμε έναν εβραϊσμό, μια ιουδαϊκή θρησκευτικότητα, αλλά ήρθε η Εκκλησία να ελευθερώσει τον άνθρωπο, ακούστε το αυτό προσεκτικά, από την σκλαβιά της θρησκείας. Καμιά φορά ακούω που λένε έχουμε ωραία θρησκεία. Είναι ένα καλοφτιαγμένο ψέμα. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, δεν είναι θρησκευτικότητα, αλλά τι είναι? Είναι Εκκλησία. Είναι ελεύθερη προσέλευση των χριστιανών στα μυστήρια του Θεού. Είναι ελεύθερη προσέλευση των ανθρώπων του Θεού μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η πίστη μας είναι ελευθερία από τις συνθήκες αυτές. Δεν χρειάζονται ούτε 30 μετάνοιες, ούτε 100, ούτε 120, ούτε 150. Αυτό είναι τυπικό, είναι το εξωτερικό. Χρειάζεται η καρδιά μας να έρθει πιο κοντά στο Χριστό, να εγγύσει τον Κύριο, και όταν τον εγγύσει, όταν ακουμπήσει στην πίστη της Αναστάσεως του Χριστού, τότε θα έχει αναμορφωθεί η εσωτερική ύπαρξη του ανθρώπου και ο άνθρωπος θα έχει αυτή την πίστη των Αποστόλων και θα έχει την ελευθερία από κάθε ανάγκη και συνθήκη ανθρώπινη. Δεν μπορεί εγώ χριστιανός να κρίνω τον άλλον. Τι μου είπε ο Απόστολος Παύλος? «Συ τι κρίνεις αλότριον ηκέτην», το διαβάσαμε προλίγου. Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις αυτόν τον οποίον δεν μπορείς να του παράσκεις τίποτα, γιατί άλλον ηκετεύει? Τον Θεό ηκετεύει ο άνθρωπος. Τον Θεό παρακαλεί. Τον ίδιο το Θεό ζητάει να κατέβει στη γη και κατεβαίνει στη Θεία Ευχαριστία. Απόλυτα η χάρη του. Και ιδιαίτερα τη στιγμή που το ψωμί και το κρασί που όλοι εμείς προσφέρουμε και το φέρνουμε στον ιερέα, με τη χάρη της ιεροσύνης εκείνος το κάνει σώμα και αίμα Χριστού. Και ερχόμαστε ελεύθεροι, όπως σας είπα, από την ανάγκη αυτή της θρησκευτικότητος και προσερχόμαστε στα μυστήρια του Θεού και ιδιαίτερα στη Θεία Ευχαριστία, προετοιμασμένοι πνευματικά για να ανοίξουμε το στόμα μας και να ανοιχθεί η ύπαρξή μας και εκεί να έρθει και να θρονιαστεί ο Χριστός. Αν αυτό δεν το έχουμε καταλάβει, αν έτσι δεν είναι η χριστιανική πίστη μας, τότε ή δεν είναι χριστιανική η πίστη μας και είναι μία δυσιδαίμων κατάσταση, ή δεν είναι πίστη όπως την θέλει ο Χριστός και όπως την περιγράφει στην Αγία του Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν. Μόνο ο πνευματικός άνθρωπος μπορεί να κρίνει, δηλαδή ο Άγιος. Και ξέρετε, οι Άγιοι έχουν κριτήριο πολύ ανοιχτό μέσα στην ανεκτοσύνη της Ορθοδόξου πίστεως. Αγκαλιάζουν τον καθένα γιατί ο Κύριος τους έχει πει το εξής. Το λέει στους προηγούμενους στίχους αυτής της περικοπής. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως τον εαυτόν σου. Δεν φροντίζουμε το σώμα μας. Δεν το καθαρίζουμε.
Δεν το περιποιούμεθα. Δεν το ντύνουμε. Δεν το θρέφουμε. Δεν κοιτάμε την υγεία του. Έτσι και ο πνευματικός άνθρωπος θέλει και το ένδυμά του το πνευματικό, που είναι το ένδυμα της βαπτίσεως, θέλει και την τροφή την πνευματική, το σώμα και το αίμα του Χριστού, θέλει και το ξέπλυμά του το πνευματικό, που είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση, θέλει και τα παπούτσια του τα πνευματικά, που είναι τα έργα αρετής, θέλει και τα χέρια γεμάτα αγάπη και ελεημοσύνη. Αδελφοί μου, σας είπα ότι στην Εκκλησία ερχόμαστε για να ελευθερωθούμε από την αναγκαιότητα της θρησκευτικότητος. Και όντως αυτό είναι πραγματικό. Και πού θα ελευθερωθούμε? Ανοίγοντας την καρδιά μας στην αναγκαιοσύνη του πελάγους του ελέους του Θεού που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του και την βοηθεί να πορεύεται εις αιώνας αιώνων. Αμήν.